Δημήτρη Τάκη, τελείωσε η ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, τελείωσε και η ομιλία του Πάνου Καμένου. Και μετά ήταν η σειρά του Νίκου Μιχαλολιάκου. Από τη Χρυσή Αυγή ανέβηκε στο βήμα. Και τότε τι έγινε. Και πήραμε μια πρώτη γεύση του τι θα γίνει στη Βουλή το επόμενο διάστημα ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και τα υπόλοιπα κόμματα. Όταν εκλήθη ο κύριος Μιχαλολιάκος να ανέβει στο βήμα, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής σηκώθηκαν όρθιοι και παρέμειναν όρθιοι μέχρι ο κύριος Μιχαλολιάκος να ανέβει στο βήμα της Βουλής. Ταυτοχρόνως την ίδια ώρα αποχώρησαν από την Ορομέλεια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του ΚΚΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Χρυσή Αυγή. Καταλαβαίνουμε, είναι μια πρώτη γεύση του τι θα ακολουθήσει ενδεχομένως και σε άλλες στιγμές όπου θα είναι πολύ φορτισμένα τα πράγματα όταν θα συζητώνται νομοσχέδια ιδιαίτερης φόρτισης. Πήραμε μια πρώτη γεύση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και τα υπόλοιπα κόμματα.